Μένουμε σπίτι. Μείνε και εσύ σπίτι και παίξε την καλύτερη άμυνα της ζωής σου απέναντι στον ιό. Για να μπορέσουμε όλοι μαζί να βγούμε νικητές σε ένα από τους πιο κρίσιμους αγώνες της ζωής. Μείνε και εσύ σπίτι. Καλησπέρα σας, μένουμε σπίτι. Πρέπει να έχουμε δύναμη και υπομονή για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Υγιεινή πάνω απ' όλα. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, όμως με αίσθημα ευθύνης και θέλης θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Μένουμε σπίτι για να είμαστε υγιείς, είναι μονόδρομος, αλλά και μοναδικός δρόμος για να γυρίσουμε στα παρκέ. Κάθε μικρή μας πράξη είναι πολύ σημαντική σε αυτόν τον αγώνα. Να είστε σίγουροι ότι σύντομα θα κάνουμε όλα αυτά που αγαπάμε. Από εμάς τα λέμε στο γήπεδο για να τελειώσουμε αυτό που όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Γεια σας, εύχομαι όλοι να είστε υγιείς. Ξέρω ότι όλο αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, αλλά σημασία έχει να κρατήσουμε το μυαλό και το σώμα σε εγρήγορση και ελπίζω σύντομα να τα πούμε όλοι από κοντά. Μόνο μες στο σπίτι βάζουμε καλάθι πλέον. Εύχομαι σε όλους τους φιλάθλους και σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα με υγεία και γρήγορα να επιστρέψουμε στα γήπεδα. Καλησπέρα, είμαι ο Στάθης Παπαδιονυσίου του Χαρέλαου Τρικούπη και όπως όλοι μας μένω στο σπίτι. Αυτή την περίοδο δεν βρίσκομαι στο Μεσολόγγι, περνάω τις μέρες της καραντίνας με την οικογένειά μου στην Αθήνα και σίγουρα για όλους μας είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία όλο αυτό που ζούμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία και να μένουμε άπραγοι. Πρέπει ο καθένας να βρει τρόπους να αξιοποιήσει αυτόν τον άπλετο χρόνο που έχουμε πλέον μέσα στη μέρα, κάνοντας πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Διαβάστε, μελετήστε, αθληθείτε, δείτε ταινίες, σειρές, μιλήστε, συζητήστε με μέλη της οικογένειάς σας, επικοινωνήστε με ανθρώπους που έχετε πολύ καιρό να βρεθείτε. Βρείτε πράγματα γενικά να κάνετε, γιατί καλώς ή κακώς οι μέρες περνάνε και ο χρόνος δεν γυρίζει ποτέ πίσω, η ζωή προχωράει. Οπότε μείνετε δραστήριοι, μείνετε αισιόδοξοι, μείνετε στο σπίτι. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα στο γήπεδο.